Ο σεισμός της περασμένης Δευτέρας είχε σαν αποτέλεσμα ένα μεγάλο τμήμα από βράχο λίγο πριν την είσοδο στον προφήτη Λία του Δήμου Ηρακλείου να αποκοπεί και με τον τρόπο αυτό να κόψει στη μέση το οδικό δίκτυο. Μπορεί δηλαδή μια μουδάρα που έχει πάνω τώρα που θα πέσει, έχει τόση μεγάλη δύναμη που μπορεί να μπει μέσα στο αμάξι να το σκοτώσει ανθρώπους. Οι κάτοικοι δεν επιτρέπεται αλλά και δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιούν το δρόμο της περιοχής που λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αποτυπώθηκαν αποφασίστηκε τελικά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ζητήσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα την κήρυξη του Δήμου Τεμένου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας μιας μεγάλης κατογυστήσεως που απέφραξε την πρόσβαση προς το χωριό και η οποία εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη σήμερα. Και των κινδύνων που εξ αυτής δημιουργούνται για τους διερχομένους. Τόσο στον προφήτη Λία, όσο και στο Τσαγκαράκι Μετόχι και άλλους οικισμούς του πρώην Δήμου Τεμένους, τα προβλήματα είναι σύνθετα. Οι ζημίες έχουν καταγραφεί. Πιστεύω ότι με την κήρυξη, με την κατάσταση ανάγκης στην οποία έχουν περιέλθει οι δύο συγκεκριμένοι οικισμοί, θα υπάρξει γρήγορη ανάθεση των επιβεβλημένων έργων, προκειμένου να έρθει η επικινδυνότητας για πεζούς και αυτοκίνητα από τα συγκεκριμένα σημεία. Που σήμερα είναι επικίνδυνα. Από τύχη γλίτωσαν ηλικιωμένοι άνθρωποι που είδαν τα ντουβάρια να πέφτουν απάνω στα κρεβάτια τους. Ευτυχώς με την προχωρημένη πρωινή ώρα του σεισμού να είναι ο μοναδικός παράγοντας που τους γλίτωσε, όπως λένε, από την καταστροφή. Ευτυχώς ήταν η μέρα, παιδί μου. Αλλιώς να κοιμούμε τσάτσι, να μου έρθουν στο κεφάλι. Τι να κάνουμε, υπομονή θα μας δώσει ο Κύριος και ο Θεός μας, τίποτα άλλο. Εγώ κατούσα, πρόλαβα και πιάσα από κάτω, είμαστε. Πιάσα μια γρούνα. Τέτοια και έχω χόρευα, καταλαβαίνει. Αλλιώς θα παίζω κάτι. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας έκαναν σήμερα αυτοψία στην περιοχή, εξηγώντας ότι θα τρέξουν σύντομα οι διαδικασίες προς αποκατάσταση καταστροφών. Εκτός από το σημαντικό πρόβλημα του οδικού κινδύνου που προέκυψε από τον δυνατό σεισμό, σίγουρα θα αποκατασταθούν και θα επιταχυνθούν διαδικασίες και για άλλα προβλήματα της περιοχής, αλλά και για ζημιές σε ιδιωτικά και δημόσια δημοτικά κτίρια. Σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης κηρύχθηκε και η πρώτη δημοτική κοινότητα Ηρακλείου, που περιλαμβάνει την εντός των τυχών πόλη. Όπως επισημάνθηκε, σε ένα μεγάλο τμήμα των ενετικών τυχών, τμηματικά υπάρχουν σοβαρές ρηγματώσεις, ενώ εντονότερο είναι το πρόβλημα στην Ανατολική Τάφρο, αλλά και τα νεόρια που άμεσα θα γίνουν έλεγχοι και θα τρέξουν διαδικασίες αποκατάστασης. Οι μηχανικοί του Δήμου, ενεργούντας με την κοινοποίηση αυτών των καταγραφών, θα διενεργήσουν τους απαιτούμενους ελέγχους, ούτως ώστε γίνει η αποκατάσταση των προβλημάτων το ταχύτερο δυνατόν.